Εμείς πάμε να δούμε τώρα τα στοιχεία από το ΑΕΠ, κυρίες και κύριοι, για το πρώτο τρίμηνο του έτους. Θα μας τα μεταφέρει ο Βασίλης Πανός. Αυτό που δείχνουν λοιπόν τα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του έτους, συγκρινόμενο πάντα με το αντίστοιχο της προηγούμενης χρονιάς του 2021, Λίνα, είναι ισχυρή ανάπτυξη ύψους 7% για το πρώτο τρίμηνο του έτους, που σημαίνει σε ευρώ περίπου 47 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό, Λίνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, οφείλεται κυρίως στην κατανάλωση, η οποία ανέβηκε στο 10,3%, στις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου 12,7% και στις εξαγωγές, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 9,6%. Σε αυτό το περιβάλλον, πριν από λίγο, με γραπτή του δήλωση, ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας σημείωσε πως η ελληνική οικονομία διατηρεί ισχυρή δυναμική παρά τις εντυνόμενες πιέσεις, αναφερόμενος προφανώς και στον πόλεμο στην Ουκρανία, που επηρεάζει παγκοσμίως όλες τις οικονομίες. Σε ευχαριστώ πολύ.